Εμείς θέλουμε να καταγγείλουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε ερώτηση. Θέλουμε να καταγγείλουμε την τακτική, την απαράδεκτη τακτική του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η δεύτερη φορά. Με τον ίδιο τρόπο, με τροπολογία, προχώρησε στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων των ναυτεγατών στα ποντοπόρα πλοία. Και πάλι λόγω του COVID. Και τώρα έρχεται με μια τροπολογία άσχετη, σε άσχετο νομοσχέδιο, που δεν έχει κανέναν επίγοντα χαρακτήρα, να καταργήσει τι, την οργανική σύνθεση των πλοίων. Αναστολή, λέει, προσωρινά. Στο χωριό μας δεν είναι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Και έρχεστε 1,5 χρόνο μετά την πανδημία, τώρα, για να πείτε τι, για να αποσυμφορήσετε τους εγκλωβισμένους. Μα τι μέτρα πήρε το Υπουργείο Ναυτιλίας να αποσυμφορηθούν οι εγκλωβισμένοι που υπήρχαν? Ότι το ΚΚΕ με αλλεπάλληλες ερωτήσεις σας καλούσε να προχώρησετε σε συγκεκριμένα μέτρα απεγκλωβισμού. Και τώρα ερχόσαστε να καταργήσετε επί της ουσίας την οργανική σύνθεση σε μια περίοδο που οι εφοπλιστές χτίζουν νέα παπόρια, σε μια περίοδο που βλέπουν τα κέρδη τους να εκτινάσονται λόγω της εκτίναξης των άβλων, να φέρετε ένα προκλητικό μέτρο το οποίο τσακίζει στην κυριολεξία οτιδήποτε έχει να απομείνει από δικαίωμα των ναυτεργατών. Είναι πρόκληση αυτό το πράγμα. Εμείς σας καλούμε ως ΚΚΕ να την αποσύρετε, κύριε Υπουργέ, αυτή την τροπολογία. Θέλετε, φέρετε να τη συζητήσετε εδώ πέρα κανονικά, να έρθουν και οι ναυτεργατικές οργανώσεις να πούνε τις απόψεις του, γιατί ήδη τρεις ναυτεργατικές οργανώσεις σας καταγγέλουν και ζητάνε έκτακτη σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΗΝΙΟ για αυτό το τερατούργημα το οποίο φέρατε μέσα στη νύχτα. Αν δεν το κάνετε αυτό, αν δεν αποσύρετε την τροπολογία, το ΚΚΕ θα καταθέσει αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας για τη συγκεκριμένη τροπολογία.